Ερχόμαστε τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είχαμε αναδείξει και χθες από το ενημερωτικό πρόγραμμα του καναλιού μας για τις δράσεις που γίνονται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, όπως θα δούμε και τώρα στα πλάνα, υπάρχουν αυξητικές τάσεις στην συμμετοχή των αγροτών. Είναι εξαιρετικά σημαντική η μεγάλη συμμετοχή αγροτών στις κινητοποιήσεις. Αυτή θα είναι κριτήριο βεβαίως των επόμενων κινητοποιήσεων. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο του Αγροτοκινητοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, τον κύριο Αθανάσιο Διαμαντίδη. Καλησπέρα κύριε Διαμαντίδη. Καλησπέρα σας. Σας πετυχαίνουμε στο σημείο συνάντησης της κινητοποίησης. Αρχικά να δώσουμε το κλίμα. Μαθαίνουμε πως υπάρχει αυξητική τάση. Αυξάνεται ο αριθμός συμμετεχόντων. Ισχύει αυτό? Βεβαίως ισχύει. Από εχθές που ξεκίνησε η έναρξη της κινητοποίησης ουσιαστικά στη Δυτική Μακεδονία και στο στήσιμο του μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα, όπου ένα κομβικό σημείο το οποίο πραγματικά άμα προχωρήσουμε σε διακοπή της κυκλοφορίας θα υπάρξει πραγματικά πρόβλημα. Βέβαια στις προθέσεις μας δεν είναι κάτι τέτοιο, να το τονίσω αυτό για τους πολίτες για να μην ανησυχούν. Ωστόσο η αδιαφορία της κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα είναι αυτή που μας ανάγκασε να βγούμε σε πανελλαδικό επίπεδο, συντονισμένα, για μία ακόμη φορά στους δρόμους. Δυστυχώς δεν μας ακούνε, δυστυχώς μας εμπέζουνε και δυστυχώς προσπαθούν να εφαρμόσουν τον κανόνα διέρεε και βασίλευε. Βέβαια αυτό δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνει και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Φαίνεται ότι συνεχώς και καθημερινά οργανώνονται και νέα μπλόκα πανελλαδικά, τα οποία συσπυρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και τα οποία συντονίζονται καθημερινά μεταξύ τους σε όλο το Πανελλήνιο, και αυτό είναι πραγματικά που τους τρομάζει. Κύριε Διαμαντίδη, να θυμίσουμε ποιοι είναι οι λόγοι της κινητοποίησης, τι περιλαμβάνεται στη λίστα αιτημάτων σας και στη συνέχεια να πάμε στο αν υπήρχε μέχρι τώρα κάποιο σημείο επαφής με την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Χριστό. Δεν υπήρξε κανένα απολύτως σημείο επαφής με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Γίνανε τόσες κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς η κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν στις 2 Ιανουαρίου, αφού είχε εξαγγελθεί το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε τελικά στην Αγιά της Λάρισας, στις 3 Ιανουαρίου, βγήκε ο Υπουργός το μεσημέρι στις 2 Ιανουαρίου και εξήγηλε μέτρα στήριξης για τους μυλοπαραγωγούς της Αγιάς. Αυτό βέβαια δεν τους βγήκε σε καλό, θα έλεγα. Αντίθετα, λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Επομένως υπήρχε μεγαλύτερη συσπήρωση των αγροτών, γιατί για να εφαρμοστεί αυτό που σας είπα, ο κανόνας το διέρεε και βασίλευε, γιατί δεν πάθανε ζημιά μόνο τα μήλα της Αγιάς, της Λάρισας, αλλά πάθανε τα μήλα σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι μυλοπαραγωγοί είχαν προβλήματα. Ναι. Κυρίως με τη διάθεση των μήλων, έτσι, όσον αφορά τις τιμές. Στη συνέχεια, όταν είπαμε θα πραγματοποιηθούν και θα οργανωθούν μπλόκα σε περιοχές όπου επλήγησαν πραγματικά καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα κυρίως, ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια και άλλα παρόμοια φρούτα, βγήκε το Υπουργείο και εξήγηλε για ορισμένες ποικιλίες ροδακίνων μέτρα στήριξης από 135 έως 150 ευρώ το στρέμμα. Βέβαια και αυτό λειτουργήσε αρνητικά εναντί του Υπουργείου, διότι και σε αυτή την περίπτωση βάζει αγρότες πάλι δύο ταχυτήτων. Στην ουσία δεν αποζημιώνει όλα τα ροδάκινα που επλήγησαν, αλλά ορισμένα. Δυστυχώς οι σύμβουλοι που έχουν στο Υπουργείο δεν τους ενημερώνουν σωστά. Θα κάνουν εσκεμμένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί δεν είμαστε μέσα. Εμείς προτείνουμε πάντως να υπάρξουν αντικειμενικές αποζημιώσεις σε όλες τις ποικιλίες ροδακίνων, κερασιών, γαριδιών, κάστανων, οπουδήποτε επλήγησαν, ναι, οι καλλιέργειες αυτές. Που μοιάζει λογικό αίτημα, απόλυτα λογικό αίτημα. Είναι λογικό αίτημα, κύριε Χριστόδουλε, και να σας πω το κάτι πολύ ρεαλιστικά. Εάν μας ακούγανε τόσα χρόνια, πολλά από αυτά τα αιτήματα σήμερα δεν θα ήταν στο τραπέζι. Ναι. Και τι εννοώ με αυτό? Τόσα χρόνια που μιλάμε για αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ,
και τους λέμε τι πραγματικά συμβαίνει στα χωράφια με την κλιματική αλλαγή, τι πραγματικά γίνεται με την καταστροφή όσον αφορά το προαθικό στάδιο, που δεν το καλύπτει ο ΕΛΓΑ, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στα πυρηνόκορα που συζητάμε, που δεν τα καλύπτει ο ΕΛΓΑ, σήμερα μιλάμε για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για πυρηνόκαρπα. Εάν αυτά τα κάλυπτε ο ΕΛΓΑ, δεν θα συζητούσαμε για αναπλήρωση, ναι. Γιατί θα είχαν μπει στη διαδικασία των εκτιμήσεων και στη συνέχεια των αποζημιώσεων και θα ήξερε ο αγρότης ότι θα λάβει κάποια αποζημίωση. Το ίδιο και με το προανθικό στάδιο που μας ταλαιπώρησε σχεδόν 2 χρόνια και εάν συμπεριληφθεί και αυτό το κομμάτι μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, δεν θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Άρα όλα αυτά που συμβαίνουν είναι εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας, της δικής τους αμέλειας. Και το λέω αυτό με τα πλήρου γνώσεως και να σας πω κάτι. Όταν μια κυβέρνηση σε 3 χρόνια αλλάζει 3 υπουργούς γεωργίας, πώς είναι δυνατόν να μας ακούσει? Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα σε 3 χρόνια μέσα άλλαξε 3 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Μέχρι να μάθει στην ουσία ο υπουργός το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει να διοικήσει, έφευγε. Τον αντικαθιστά η κυβέρνηση. Πότε θα μας ακούσουν λοιπόν εμάς? Και μιλήσατε για διαφορία, αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη τάση εγκατάλειψης του επαγγέλματος από νέους αγρότες. Η συρρήκνωση αυτή, μακάρι να μην είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, η συρρήκνωση του αριθμού αγροτών και του όγκου αγροτικής εργασίας. Τώρα, είπατε ότι θα καθοριστεί η συνέχεια κινητοποιήσεων αφενός από το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση και αν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα και αφετέρου από τη συμμετοχή των αγροτών. Προς το παρόν η τάση είναι για να συνεχίσετε, έτσι. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει βούληση. Η τάση αυτή τη στιγμή είναι συσπήρωση γύρω από τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα. Ναι. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν και άλλα μπλόκα ισχυρά και στην πορεία συναποφασίζουμε από κοινού όλα τα μπλόκα της Ελλάδος και ταυτόχρονα μπορούμε να δράσουμε. Ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ναι, των οργανωμένων πλέον αγροτικών συλλόγων, των αγροτών των οποίων συσπηρώθηκαν, οργανώθηκαν γύρω από συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία έχουν σκοπό να αναδείξουν μόνο τα προβλήματα. Και μέσα από την ανάδειξη των προβλημάτων, μέσα από τις δικές μας προτάσεις, μπορούν να προκύψουν και λύσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Χριστόδη. Το να κάθεσαι στην Αθήνα σε ένα ωραίο δροσερό γραφείο το καλοκαίρι, σε ένα ζεστό το χειμώνα, είναι μαθηματικά βέβαια ότι δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις, εάν δεν έχεις γνώση τι πραγματικά συμβαίνει στον αγρό. Ναι. Τι πραγματικά συμβαίνει στο μαντρί, να το πω έτσι απλά, στα βοσκοτόπια. Πώς είναι δυνατόν, εάν δεν μας ακούσουν, συγγνώμη γιατί και ο καιρός είναι λίγο κρύος και όλοι μας εδώ είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι. Κατανοητό απόλυτα, παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν, εάν δεν μας ακούσουν εμάς τους ίδιους, από τα όσα τους πούμε, τουλάχιστον να καταλάβουν στον τρόπο τον οποίο κινούμαστε στην Ήπεθρο. Η ζωή στην Ήπεθρο είναι ευλογημένη, γιατί η αλήθεια ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Παράγουμε εξαιρετικά φρούτα, εξαιρετικά προϊόντα. Εξαιρετικά γαλακτοοικονομικά, θα μιλήσω για την περιοχή μας. Και είναι αδιανόητο να βλέπουμε καθημερινά να εγκαταλείπεται ο κλάδος. Και αυτό που είπατε νωρίτερα, το ότι εγκαταλείπεται ο κλάδος, δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Είναι επίσημα τα στοιχεία. Είναι επίσημα τα στοιχεία το ότι στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ραγδαία μείωση πληθυσμού. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Τους χτυπάμε το καμπανάκι και τους λέμε είμαστε εδώ για να μείνουμε εδώ. Θα μας ακούσετε? Μπορείτε να βοηθήσετε τον κόσμο της Ήπεθρου να συνεχίσει να μείνει στην Ήπεθρο? Και επειδή, κύριε Διαμαντίδη, αυτές τις ημέρες έχουμε μετακινήσεις πολιτικών, λόγω και το ότι πλησιάζει η ημέρα των εκλογών, θα είχε ενδιαφέρον κάποιοι εξ αυτών να περνούσαν και από τα μπλόκα. Κρατώ το ότι δεν είναι στόχος σας να ταλαιπωρήσετε τους συμπολίτες και ότι η συνέχιση κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις της κυβέρνησης και επί τη συμμετοχή των συναδέλφων. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Διαμαντίδη.
Ευχαριστώ κύριε Χριστόδουλε, ευχαριστώ για το βήμα το οποίο μας δίνετε και πραγματικά είστε από τα λίγα μέσα που συνεχώς είστε κοντά μας, γιατί δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται με τα μεγάλα κανάλια. Ναι. Παρόλο που σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν προβάλλεται. Δυστυχώς παίζει πολύ λίγο έως καθόλου στα μεγάλα κανάλια, γιατί έτσι τους βολεύει. Έτσι. Έχετε δίκιο. Εδώ αποκρύπτουν άλλα και άλλα τα οποία συμβαίνουν. Θα αποκρύψουν τα δικά μας τα αιτήματα. Έχετε βέβαια δίκιο. Σκοπό έχουν να πούνε και ο κόσμος διανύει και λέει: Να οι αγρότες πάλι στους δρόμους. Να οι αγρότες τώρα δεν έχουν δουλειές και είναι πάλι εκεί. Θέλω να το κλείσω και αυτό το κομμάτι και να πω το εξής. Ότι όταν το τρακτέρ σταματάει τις εργασίες του στο χωράφι και βγαίνει στο δρόμο, υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε στο δρόμο. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στο χωράφι, στο μαντρί, να παράγουμε. Να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι. Όταν όμως φτάνουμε σε σημείο η δουλειά μας να μην καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής, σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα και απόλυτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είμαστε αντικειμενικοί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε ορισμένους συναδέλφους υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Κύριε Διαμαντίδη, για να μην μακρηγορούμε, η απεργία είναι συνταγματικό δικαίωμα. Εκεί σταματάει η κουβέντα, νομίζω. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Ένα τελευταίο και κλείνω. Παρακαλώ. Με αυτό. Το συνταγματικό αυτό δικαίωμα, οι δυνάμεις καταστολής το ναι, σταματήσαν στην καρδίτσα εικόνες. Με χημικά. Ναι, είδαμε εικόνες. Το σταματήσαν στην καρδίτσα με χημικά. Ναι. Αυτό και μόνο δείχνει τον τρόπο τον οποίο μας αντιμετωπίζουν. Όταν το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στα χωριά και ζητούσαμε συνάντηση ή επαφές οτιδήποτε για να μην βγούμε στους δρόμους, δεν μας δώσανε καμία απολύτως σημασία. Τώρα που μετακινούνται τα τρακτέρ από τα χωριά σε κομβικά σημεία ώστε να πιέσουμε περισσότερο, τι πιέζουμε αυτή τη στιγμή? Να έρθουμε σε διάλογο. Ναι. Ούτε το αυτονόητο δεν μπορούν να εφαρμόσουν. Να σας ακούσουν, ακριβώς. Ακριβώς. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.